Σε μια εταιρεία δεν είναι ο μηχανολογικός εξοπλισμός, οι εγκαταστάσεις, τα μαδελευτικά δικαιώματα. Σημαντικότερο από αυτά είναι το ανθρώπινο δυναμικό, οι εργαζόμενοι. Γιατί μέχρι σήμερα δεν έχετε κάνει λόγο για αυτούς παρά μόνο με την τροπολογία. Ο λόγος γίνεται για την εκποίηση της εταιρείας και για την πρικοδότηση του νέου ιδιοκτήτη. Μένουν στον δρόμο 1.200 οικογένειες και καμιά μέρημνα από την κυβέρνηση για αυτούς τους εργαζόμενους. Γι' αυτό ζητάμε τη βοήθεια του τύπου να αναγκάσουμε την κυβέρνηση να μας πει τι θα κάνει με το τσουνάμι των απολύσεων. Μετά από 22 μήνες ανασφάλειας, σήμερα από αυτό εδώ το βήμα οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ στέλνουμε ένα μήνυμα στον εργατικό κόσμο της χώρας. Οι ζωές 1.200 οικογενείων είναι στον αέρα, αλλά δεν έχουμε πει ακόμα την τελευταία μας λέξη. Θα μας βρουν μπροστά τους. Σύσσωμοι και αποφασισμένοι, μαζί με όλους τους εργαζόμενους της χώρας, θα δώσουμε τη μάχη ενάντια σε αυτούς που καταστρέφουν τις ζωές μας και την Ελλάδα. Θα δώσουμε τη μάχη δίπλα σε κάθε εργαζόμενο που αγωνιά και παλεύει για το μεροκάματο και την αξιοπρέπεια. Στις 16 του Νοέμβρη, η εργατιά της ΛΑΡΚΟ θα κατέβει στην Αθήνα. Θα αντιμετωπίσουμε με τα σωματεία μας που μας έχουν στηρίξει τους εργαζόμενους της Αττικής, θα στείλουμε το μήνυμα ότι δεν είμαστε μόνοι. Θα συνεχίσουμε ότι είμαστε έτοιμοι για την τελική μάχη. Θα είμαστε αποφασισμένοι για αυτόν τον αγώνα. Ζωντανοί ή νεκροί, στο τέλος εμείς είμαστε νικητές. Όσο όλοι στη μεγάλη απεργία, στη ΛΑΡΚΟ στις 13 του Νοέμβρη. Καλούμε τους φορείς, τα σωματεία, τις οργανώσεις που μας στήριξαν μέχρι σήμερα να σταθούν πάλι δίπλα μας, διότι η ΛΑΡΚΟ μας αφορά όλους, διότι ο αγώνας μας είναι και δικός τους αγώνας. Η ΛΑΡΚΟ είναι ο ορυκτός πλούτος της χώρας και ανήκει στο λαό της.